Ξεκινούν εκ νέου οι προπονήσεις για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και όχι μόνο. Παίκτες και παράγοντες θα μπουν σε νέα βάση πραγμάτων, ούτε ώστε να διαχειριστούν την εξέλιξη της εποχής. Το ακορντεόν που έχει μπει για τα καλά στην αθλητική ζωή της χώρας με το άνοιγμα κλήσιο των διοργανώσεων, μόνο κακό μπορεί να προσφέρει στο μέλλον, αφού παραμονεύει η άσχημη ψυχολογία σε όλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εάν βάλουμε ως μεγάλο παράγοντα τους ενδεχόμενους τραυματισμούς λόγω έλλειψης προπονήσεων, τότε μιλάμε για μια γεμάτο ρίσκο χρονιά. Με τα τωρινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να γίνει από την πολιτεία. Να βάλει μια παύλα σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ή να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί όλο το κομμάτι της πανδημίας, κάνοντας τα απαραίτητα lockdown εάν χρειαστούν. Η ομάδα εργασίας σε Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έδωσαν το πράσινο φως για να πατήσουν γήπεδο οι αθλητές, δίνοντας παράλληλα και τον τρόπο υγειονομικού πρωτοκόλλου από τις προπονήσεις προς τα παιχνίδια όταν αυτά γίνουν. Βέβαια, για ακόμα μία φορά δημιουργείται ασάφεια, μιας και δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα επομιστεί το οικονομικό βάρος των τεστ COVID. Και όλα αυτά αφού έχουμε διανύσει το μισό του μήνα Μαρτίου. Περιμένοντας λοιπόν τα νέα, οι πρωταγωνιστές των γηπέδων θα μπουν και πάλι με μεγάλη όρεξη και ενθουσιασμό στα γήπεδα, προσδοκώντας ότι θα είναι τελευταία φορά που μπαίνουν στη διαδικασία του ακορντεόν.